δεν υπάρχει καμία περίπτωση να λυθούν αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υγεία και την ασφάλεια όλων μας, αν δεν πάρουμε εμείς την κατάσταση στα χέρια μας. Τα προβλήματα, τα υπουργεία, όλοι οι αρμόδιοι φορείς τα ξέρουν. Έχουμε πάει και το δικό σας σωματείο και το δικό μας και το εργατικό κέντρο Πειραιά και τα έχει δέξει, τα έχει ξαναθέσει. Το ζήτημα είναι ότι όλα μπαίνουν στο ζύγι του κέρδους. Δηλαδή, ό,τι κοστίζει παραπάνω και μειώνει την κερδοφορία τους, το γράψα παλιά στα παπούτσια. Έχουμε ζητήσει για τις πενταμελείς, όχι μόνο για το χώρο της ζώνης, παντού για όλο τον Πειραιά να ανοίξουν, γιατί αυτή τη στιγμή όλοι οι χώροι δουλειάς είναι τέμπη. Παντού σκοτώνονται άνθρωποι. Κάθε λίγο και λιγάκι χάνουμε συναδέλφους μας. Είχαμε εδώ πέρα στον Πειραιά πόσα δεκάδες εργατικά ατυχήματα και θανατηφόρα. Τώρα είναι στη Χαλκίδα. Το ζήτημα το οποίο λοιπόν πρέπει εδώ πέρα να συμπεράνουμε όλοι είναι το γεγονός ότι αυτοί όλοι μαζί δεν δίνουν δεκάρα τσακιστή και δεν τους νοιάζει η ζωή των εργαζομένων. Ωραία, και το συνεχίζουν. Πρέπει μια σειρά από νόμους που χειροτερεύουν τις ώρες, τις συνθήκες εργασίας κτλ. Και απ' την άλλη είμαστε εμείς οι οποίοι εδώ πέρα πρέπει να προχωρήσουμε ενωμένοι, όλα τα σωματεία, όλοι οι εργαζόμενοι, για να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα. Γιατί η ζωή μας να μπορούμε να γυρνάμε στα σπίτια μας είναι το αυτονόητο. Λοιπόν, στην κατεύθυνση αυτή, το Εργατικό Κέντρο Πειραιά και τα σωματεία εδώ πέρα είμαστε μαζί σας και θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει υπόθεση όλων μας. Έχουμε κλιμάκωση στο επόμενο διάστημα με την απεργία 17 του Απρίλη εδώ πέρα στο Πειραιά. Λοιπόν, στο Δημοτικό Θέατρο βρεθούμε με κύριο ζήτημα αυτό το σύνθημα το οποίο μπαίνει και σήμερα εδώ πέρα. Δηλαδή, τα κέρδη τους, οι ζωές μας, είναι δύο πράγματα που δεν συμβαδίζουν και για τον λόγο αυτό πρέπει όλοι μαζί αυτό το πράγμα να το κάνουμε υπόθεσή μας. Και εδώ της περιοχής και σε κάθε γειτονιά και σε κάθε χώρο δουλειάς εργαζόμενοι να βγουν μπροστά με αυτό το ζήτημα. Έχετε ένα σωματείο εδώ πέρα που έχετε δώσει μέσα από αυτό τεράστιες μάχες, όμως συνάδελφοι δεν θέλει καμία επανάπαυση και πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Γιατί δυστυχώς όπου υπάρχει κενό θα θρηνούμε και ένα συνάδελφο. Για τον λόγο αυτό πρέπει εδώ πέρα όλοι μαζί μια γροθιά να είμαστε ενωμένοι και να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας για να μην θρηνήσουμε άλλο συνάδελφο. Είμαστε μαζί σας, καλή συνέχεια, καλούς αγώνες και προχωράμε.